τιμήσουμε, θα γιορτάσουμε τα 40 χρόνια ίδρυσης του Συλλόγου, αλλά και θα τιμήσουμε ανθρώπους που πέρασαν από τούτο εδώ το Σύλλογο και μέσα από τις εκάστοτε διοικήσεις συνέβαλαν τα μέγιστα. Είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας να συναντάς ένα πολιτιστικό σύλλογο, ο οποίος σήμερα μετρά 41 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Το μακρινό 1981, οι φιλοπρόοδοι κάτοικοι αυτού του χωριού ίδρυσαν το πολιτιστικό σύλλογο Σικιά στα Σικιωτάκια, αφήνοντας πίσω τους ιστορία, λογογραφία, παράδοση, αρχές, αξίες και ιδανικά. 40 χρόνια δουλειάς, συλλογικής δουλειάς και προσφοράς. Γι' αυτό αποφασίσαμε να βραβεύσουμε ανθρώπους που περάσανε από εδώ και αφήσανε κάτι για να θυμόμαστε εμείς σήμερα. Η χαρά μας βέβαια σήμερα είναι διπλή, διότι φιλοξενούμε τους παλέμαχους χορευτές μας, οι οποίοι αποδέχθηκαν την πρόσκληση του Συλλόγου για μια βραδιά που ελπίζουμε να σας μείνει αξέχαστη. Σας ευχαριστούμε όλους για την απόψινή σας παρουσία, καθώς είναι τιμή για εμάς να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους, συνοδοιπόρους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του Συλλόγου. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Πρόεδρε, να σας συγχαρώ για τις εκδηλώσεις που ετοιμάσατε για μας, αλλά ιδιαίτερα θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη σκέψη, την πρωτοβουλία, ούτως ώστε να βραβευτούν όλοι οι πρόεδροι των πολιτιστικών συλλόγων που διαχρονικά, εδώ και 40 χρόνια μέχρι σήμερα, ηγήθηκαν του πολιτιστικού συλλόγου. Σας συγχαίρω πραγματικά και θεωρώ ότι δεν είναι βράβευση μόνο των προέδρων. Η βράβευση των Προέδρων ανταλλακτά και στην αναγνώριση της προσφοράς όλων των διοικητικών συμβουλίων που στηρίζανε τους Προέδρους αυτούς, αλλά τους χορευτές, τους παλέμαχους χορευτές και όλους αυτούς που στήριξαν εκείνα τα χρόνια και μέχρι σήμερα στηρίζουν τον Πολιτιστικό Σύλλογο τα Σικιωτάκια. Πραγματικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σικιάς έζησε πολύ μεγάλες στιγμές, πρωτοπορούσε, πρωτοστατούσε, ήταν ηγέτης στα πολιτιστικά δρόμενα, στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου. Εσείς παίρνετε μια μεγάλη παρακαταθήκη, συνεχίζετε αυτή την προσπάθεια, είστε άξιος σαν πρόεδρος, σας πιστεύουμε, έχετε ένα πολύ καλό διοικητικό συμβούλιο, οπότε με τη βοήθεια τη δικιά μας, του κόσμου, γιατί πρέπει να υπάρχει βοήθεια του κόσμου, είναι στήριξη προς μια εθελοντική οργάνωση, προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο, θέλω να πιστεύω ότι μπορείτε να ξεπεράσετε την προσφορά όλων αυτών των Προέδρων που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Να αναφερθεί ότι οι πρώτοι πρόεδροι που πέρασαν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σικιά στα Σικιωτάκια, κύριος Παντελής και Ράφτης Βασίλειος, για προσωπικούς λόγους δεν είναι σήμερα εδώ, οπότε θα ακολουθήσει η επόμενη βράβευση της κυρίας Καζάκα Σουζάνα από το Δήμαρχο Συθονίας, κύριο Κυπαρίση Ντέμπλε. Κυρία Καζάκα, θα ήθελα να μου πείτε πώς αισθάνεστε για τη σημερινή βράβευσή σας μετά από 41 χρόνια ίδρυση του Συλλόγου Σικιά στα Σικιωτάκια και που σας απονείμανε αυτή την πλακέτα. Ήταν μια βραδιά ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη και ο λόγος ήταν ότι ξεκινώντας μέσα σε αυτό το χώρο, ως παρέα, αυτό που είπα, ήταν ότι όλοι μαζί δώσαμε την ψυχή μας μέσα σε αυτό το χώρο και προχωρήσαμε να δημιουργήσουμε μία πολιτική δραστηριότητα αρχικά μέσα στη Σικιά. Και το όραμά μας ήταν να καταστήσουμε τη Σικιά ένα πολιτιστικό κέντρο για τη Βόρεια Ελλάδα. Υπήρχε πάθος σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν, από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τους ανθρώπους οι οποίοι γύρω μας δουλεύανε και προσπέρανε κι αυτοί, με αποτέλεσμα να καταφέρουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα που βλέπω ότι αυτό που αφήσαμε παρακαταθήκη συνεχίζεται και μεγαλώνει
Και σε αυτό το σημείο θέλω βέβαια να ευχαριστήσω τη διοίκηση που είχε την ιδέα αυτή να μας ξαναφέρει κοντά, να ξαναθυμηθούμε στιγμές όμορφες που ζήσαμε μέσα σε αυτό το χώρο και να τους ευχηθώ καλή θητεία και να προσπαθήσουν τον κόσμο αυτό πραγματικά να τον κρατήσουν, γιατί η Σικιά έχει τεράστια δυναμική, είναι ένα μεγάλο χωριό με πολύ δυνατή, μεγάλη ιστορία και πολύ δυνατή παράδοση, την οποία τη βλέπουμε σε κάθε έκφρασή της μέσα σε αυτό το χώρο. Πραγματικά ήταν μια συγκινησιακή βραδιά στο πρόσωπο των Προέδρων. Κατά την άποψή μου βραβεύτηκαν όλα τα διοικητικά συμβούλια, όλος αυτός ο κόσμος, οι χορευτές που στήριξαν την προσπάθεια αυτή, μια προσπάθεια πολύ μεγάλη. Κατά καιρούς πιστεύω ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σικιάς στα Σικιωτάκια πρωταγωνιστούσε όχι μόνο στο εσωτερικό και στα πολιτιστικά δρόμενα της Χαλκιδικής, αλλά ήταν προπομπός και στο διεθνή χώρο. Μεγάλη η συνεισφορά του, επίσης ήταν συγκινησιακή, αναφέρθηκε σε άτομα οι οποίοι και σαν χορευτές αλλά και σαν πρόεδροι δώσαν τον καλύτερο εαυτό τους, οι οποίοι σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Μπράβο σε αυτούς που το σκέφτηκαν, σε αυτούς που πήραν την πρωτοβουλία, σε αυτούς που είχαν τη σκέψη να γίνει αυτή η εκδήλωση και να γίνει αυτή η βράβευση στους Προέδρους εδώ και 40 χρόνια που διατέλεσαν Πρόεδροι του Πολιτιστικού Συλλόγου. Θα ακολουθήσει η βράβευση του εκλειπώντα Ιωακήμ Παντελιάδη. Παρακαλείται η κόρη του Αθηνά Παντελιάδη να έρθει να παραλάβει την αναμνηστική πλακέτα. Για την απονομή της αναμνηστικής πλακέτας παρακαλείται ο Αντιδήμαρχος Ιστονίας κύριος Ζήσιος Βασίλειος. Παρά την κρίση που όλοι βιώσαμε αυτές τις μέρες μας, συγχαρητήρια στο Πολιτιστικό Σύλλογο Σικιάς που μέσα από αυτόν βιώνουμε τις εκδηλώσεις του τόπου μας. Καλή εκδήλωση, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κίνηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Είμαι σίγουρη ότι αν ήταν ο μπαμπάς μου αυτή τη στιγμή εδώ, θα ήταν πολύ χαρούμενος με τη χειρονομία σας. Πίστευε πολύ σε αυτόν τον τόπο, έδωσε πολλά στο χώρο και αυτός και η μητέρα μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κίνηση. Να είστε καλά. Στο πλάτι να πέρα και χάσα την μπουζουνέρα. Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή με πολύ φόρτιση. Ανταμώσαμε σήμερα εδώ πάνω άνθρωποι που συνεργαστήκαμε, που δουλέψαμε μαζί, που προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε, να κοινωνικοποιηθούμε σε ένα τόπο. Εγώ, ας πούμε, δεν ήμουνα από τη Σικιά. Και όλη αυτή η αντάμωση σήμερα εδώ και η τιμή που μας κάνανε με τις βράβευσεις, τέλος πάντων, μετά από τόσα χρόνια, δημιούργησε πάρα πολλά συναισθήματα. Είναι πολύ μεγάλη η συγκίνηση.
χρόνια πολλά στο Σύλλογο, χρόνια πολλά στη Σικιά και σε ένα Σύλλογο ο οποίος 40 χρόνια διατηρεί την παράδοση και τα έθιμα, τον πολιτισμό, σε ένα χωριό θα έλεγα απομακρυσμένο σε σχέση με τον νομό Χαλκιδικής, σε ένα χωριό που με τις δικές του δυνάμεις αναδεικνύει τόσα πολλά για εμάς τους Χαλκιδικιώτες. Σήμερα η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους προέδρους οι οποίοι, και τις προεδρίνες οι οποίες πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά στους ανθρώπους που είναι η καθημερινή ζωή στα χορευτικά τμήματα, στους παλέμαχους των χορευτικών τμήματων και σε όλο τον κόσμο της Σικιάς. Για μας που βρισκόμαστε στα κοινά, αυτές οι εκδηλώσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι πρώτα απ' όλα δείχνει την ενότητα στο νομό μας και μας δίνει και εμάς κίνητρο για να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις ομάδες ανθρώπων. Έτσι σήμερα εδώ, σε αυτό το σχολείο, το οποίο έχει αφήσει μια πολύ μεγάλη ιστορία και στον Σύλλογο, θα πρέπει να δεσμευτούμε, να γίνει πραγματικά ένα κέντρο πολιτισμού και τα Σικιωτάκια να είναι μια ζωή εδώ και να μην φεύγουν ποτέ. Χρόνια πολλά σε όλους, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Περήφανη για αυτό το σύλλογο, έχει αποδώσει πολλά. Ειδικά τα χορευτικά μας, καθώς και η χοροδία που υπήρχε παλιά, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό για αυτό το σύλλογο. Και φυσικά όλα αυτά ανήκουν και ευχαριστούμε πολύ τα μέλη του συλλόγου μας και σε όλους που είναι, συμπαραστέκονται πάντοτε κοντά μας και μας βοηθούν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Αισθάνομαι υπερήφανος, νιώθω τόσο ευτυχισμένος και χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσα κατεξιωμένα άτομα. Η ιδέα μας ήταν από πέρσι, στα σκαριά όπως λέμε, και λόγω COVID δεν μπορέσαμε να την υλοποιήσουμε και είπαμε ότι θα το πραγματοποιήσουμε φέτος. Έτσι λοιπόν όλο το Διοικητικό Συμβούλιο σύσσωμο στην απόφαση αυτή, βάλαμε μεράκι, πάθος και πολύ αγάπη για να δείτε εσείς αυτό το θέαμα σήμερα. Επίσης σήμερα φιλοξενήσετε και το παλέμαχο χορευτικό του Συλλόγου. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Όπως είπα και στο λόγο μου όταν βραβεύτηκα, φυσικά είναι τιμή διπλή για μας και χαρά που βρίσκονται αυτά τα άτομα ακόμα εδώ και δέχονται τις προσκλήσεις του Συλλόγου, είτε στη δική μας Προεδρία είτε σε κάποια άλλη. Σας ευχαριστώ.